Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Αμπερτίν, στην Σκωτία. Εκεί ζει ο Παναγιώτης Κοτσόπουλος. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέννη. Ο Παναγιώτης, ο οποίος κατάγεται από την Κρέστενα, ζει τα τελευταία 8,5-9 χρόνια στη Σκωτία, Παναγιώτη. Σωστά. Ζεις, εργάζεσαι εκεί. Θέλω να δω καταρχήν πώς είναι η κατάσταση στη Σκωτία, γιατί βλέπουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλές φωνές που λένε ότι τα μέτρα δεν ελήφθησαν εγκαίρως και τα προβλήματα που υπάρχουν είναι ιδιαίτερα έντονα. Σωστά. Τα μέτρα, μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία μέτρα ελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή και πάλι όμως είναι σαν κάποιες απλές συμβουλές. Στην πράξη όμως δεν υπάρχουν μέτρα. Αυτά τα μέτρα είναι το κλείσιμο των pub, των εστιατορίων, φαντάζομαι ότι σε αυτά αναφέρεσαι. Ως αυτά, αλλά και πάλι η αστυνομία, επειδή δεν έχει την εξουσιοδότηση να τα κλείσει, κάποια ήταν ανοιχτά σε απομακρυσμένες περιοχές. Μένω σε μια απομακρυσμένη περιοχή, όπου υπάρχουν δυσκολίες, όπου μπορεί ο κάθε ένας να κάνει αυτό που θέλει. Μάλιστα. Χωρίς να έχει έλεγχο. Δεν υπάρχει έλεγχος λοιπόν, ο κόσμος κινείται, φαντάζομαι ότι οι συναθρήσεις εννοείται ότι αφού μου λες ότι είναι όλα ελεύθερα, εξακολουθούν να παρατηρούνται. Δυστυχώς, ναι. Εσείς τι μέτρα παίρνετε εκεί? Εμείς προσπαθούμε να ελαττώσουμε τις μετακινήσεις, το ελάχιστο. Δουλεύουμε από το σπίτι, αλλά δεν υπάρχουν μέτρα προφύλαξης. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αντισηπτικά, δεν υπάρχουν μάσκες, δεν υπάρχουν βασικά προϊόντα. Και έχουμε και έλλειψη αγαθών, επειδή βρίσκομαι σε ένα απομακρυσμένο μέρος, στο βορειοανατολικό μέρος, όπου είναι πολύ δύσκολη και η τροφοδοσία στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε έλλειψη σε βασικά αγαθά. Υπάρχει ελάχιστη μέρα με την μέρα, ίσως να καλυτερεύσει αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει κάτι. Παναγιώτη, φυσικά... εικόνες σαν αυτές που είδαμε σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα, τον κόσμο να συνοστίζεται στα σούπερ μάρκετ, είχατε εσείς εκεί? Όχι τόσο στην αρχή. Παρόλα αυτά, σταδιακά, όταν έβλεπε ο κόσμος ότι υπάρχουν πρόβλημα στροφοδοσίας στο σούπερ μάρκετ, ναι, ξεκίνησαν, αλλά και πάλι όχι τόσο. Επειδή είσαι σε επικοινωνία με τους δικούς σου που ζουν εδώ, ζουν στην Ηλία, θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα είναι αυτά που θα ήθελες να έχουν λάβει και εκεί, στον τόπο που ζεις, που έχεις επιλέξει να ζεις. Αισθάνεσαι, φαντάζομαι, ανασφάλεια όταν μου περιγράφεις ότι τα μέτρα είναι πάρα πολύ επιφανειακά. Εξαρτάται, ναι. Η Ελλάδα, πιστεύω, έχει μια σωστή αντίδραση στα μέτρα τα οποία έχει πάρει, όσο και υπερβολικά να ακούγονται. Η Ηλία ήταν μια περιοχή η οποία δυστυχώς ήταν το πρώτο θέμα σε όλη αυτή την περίπτωση που συνέβη. Εμείς το ακούγαμε σαν μια απλή ιστορία, χωρίς να συνειδητοποιούμε το μέγεθος της κατάστασης που υπήρξε κάτω. Όμως ξέρω ότι η Ελλάδα έχει πάρει καλύτερα μέτρα σε σύγκριση με τη Βρετανία. Η Βρετανία πληρώνει τη θεωρία της αγέλης, φυσικά, η οποία απλά συνεχίζεται. Όλα κινούνται κανονικά εδώ, Πέλη. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπορείς να πας ελεύθερα έξω. Δεν υπάρχουν βασικά πράγματα για να προστατευτείς. Πολύ δύσκολα. Δεν θα βρεις καν στα φαρμακεία, ενώ μάσκες, οτιδήποτε να προστατευτείς. Άρα... δεν έχουν θεωρούνται ανούσια τα μέτρα για να πάρεις. Ενώ τι να πάρεις, ενώ τι να κάνεις. Όποιο μέτρο παίρνετε, το παίρνετε με ατομική σας ευθύνη, εσύ βλέποντας τι έχει συμβεί και στον υπόλοιπο κόσμο, τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, στην πατρίδα σου, και προσπαθείς να προστατευτείς με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν μου λες ότι πουθενά άλλου δεν ισχύουν μέτρα, φαντάζομαι ότι κάθε φορά που αναγκάζεσαι να βγεις από το σπίτι, η αγωνία σου χτυπάει κόκκινο. Εξαρτάται, ναι, ναι, σαφέστα. Δυστυχώς, οικογενειακά είχαμε ένα άλλο περιστατικό, ναι, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Η γιαγιά της συζύγου μου πέθανε στις 10 Μάρτη από πνευμονία. Ναι. Δυστυχώς δεν είχε τη δυνατότητα έτσι να ελεγχθεί από γιατρούς να της κάνουν εξέταση, εφόσον είχε πρόβλημα, αν είχε πρόβλημα με το κορονοϊό ή όχι. Ναι. Την αφήσανε 5 ώρες σε ένα κρεβάτι χωρίς καμία προστασία μέχρι να την πάρουν το γραφείο τελετών, επειδή ήταν χαμηλής προτεραιότητας για αυτούς. Επειδή έχουν αυξημένη ζήτηση στα νοσοκομεία στη Βρετανία λόγω των πολλών περιπτώσεων με κορονοϊό, απλά αν είσαι μεγαλύτερο σε ηλικία, σε αγνοούν, όπως έγινε και στην περίπτωσή της. Δεν γνωρίζετε λοιπόν εάν η γιαγιά σας έφυγε από τον κορονοϊό καταρχήν? Δεν της κάνανε εξέταση. Παρόλα αυτά, στο συγκεκριμένο στο
επόμενο περιστατικό, την επόμενη μέρα έφυγε από το ίδιο περιστατικό. Χωρίς πάλι και να κάνουν εξετάσεις. Και φυσικά αρνούνταν σε εμάς να κάνουν εξετάσεις, γιατί δεν είχαμε συμπτώματα. Ναι. Απλά μας είπαν ότι είμαστε σε καραντίνα από την περασμένη Δευτέρα έως και σήμερα, που έχει λήξει η καραντίνα, για 7 μέρες και τίποτα άλλο. Εσείς ήσασταν σε επαφή με τη γιαγιά, φαντάζομαι, πριν φύγει από την ζωή. Μου λες ότι την επόμενη μέρα έφυγε άλλος ένας άνθρωπος, στον Οίκο Ευγυρίας, γιατί μου έχεις πει ότι φιλοξενείται σε Οίκο Ευγυρίας. Εκεί δεν ελήφθησαν μέτρα? Όχι, πέρα από αυτό ότι επειδή είχαν άλλο περιστατικό θανάτου, αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις επισκέψεις εξωτερικών ατόμων. Πέρα από αυτό κανένα άλλο μέτρο. Ωστόσο, αυτοί που παραμένουν μέσα δεν έχουν ελεγχθεί, ούτε εσείς που ήσασταν σε επαφή με τη γιαγιά που έφυγε χωρίς να γνωρίζουμε αν είχε κορονοϊό. Είναι δυστυχώς πολλά περιστατικά εδώ που απλά μπορεί να έχουν να θεωρούν ότι έχουν απλά ένα κρύωμα και βγαίνουν κανονικά έξω. Και τα αγνοούν. Οπότε φαντάζομαι ότι η εικόνα που έχεις διαμορφώσει από όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, η εικόνα της χώρας μας, τουλάχιστον στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα μέχρι τώρα, είναι πολύ πιο θετική και πολύ πιο υποστηρικτική απέναντι στον πολίτη. Γιατί εσύ ζεις στη Σκωτία, όλοι πιστεύαμε ότι κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ανεπτυγμένες, ότι το σύστημα υγείας θα λειτουργήσει διαφορετικά, ότι υπάρχει άλλη δυνατότητα να ληφθούν αποφάσεις από τις κυβερνήσεις. Ωστόσο, ο Παναγιώτη δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση στην ουσία. Ήταν ευρέως γνωστό ότι εδώ, εφόσον νοσήσεις από αυτό, θα έχεις ανοσία μετά. Και πιστεύω ότι ακόμα το πιστεύουν αυτό. Την ανοσία της Αγέλης, λοιπόν. Ναι. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, όπως συμβαίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι μεγαλύτερης ηλικίας και εφόσον έχουν πάρα πολλά περιστατικά θα υπάρξει κάποια προτεραιότητα έτσι ώστε να σε δουν. Μάλιστα. Καταλήξουμε σε κάποια φάση που θα έχουμε περισσότερα περιστατικά και θα μπορέσει να παραλύσει το σύστημα υγείας εδώ. Το δυσκολότερο πρόβλημά μας σε εμάς είναι ότι εφόσον είμαστε απομακρυσμένοι σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Βρετανίας, έχουμε πιο πολύ κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Εγώ θα ήθελα όμως να κάνω πάλι μια έκκληση. Σε όλους κάτω στην Ελλάδα να μην αγνοήσουν τα μέτρα, να μην τα θεωρούν ότι είναι απλά ένα αστείο, να τα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν και να τα ακολουθήσουν για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Όσο περισσότερο κουράγιο υπάρχει σε όλους, για τους δικούς μας ανθρώπους, για αυτούς οι οποίοι δεν θα έχουν τη δύναμη, και σίγουρα να αποφύγουν πολλά άτομα το να έρχονται στην επαρχία τα Σαββατοκύριακα και να μπορέσουν να εξαπλώνουν αυτή τη μάστιγα. Είναι γεγονός ότι το μήνυμά σου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί γνωρίζεις καλά ότι θα υπάρξουν και οι περιπτώσεις εκείνες συνανθρώπων μας που θα ψάξουν να βρούνε μία χαραμάδα, μία ρογμή στις οδηγίες που έχουν δοθεί και στις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία, προκειμένου να κινηθούν με τον τρόπο που επιλέγουν, ουσιαστικά άναρχα και κατά του κοινωνικού συνόλου. Αυτό λοιπόν προτρέπεις να μην το κάνουμε και νομίζω ότι είναι η πιο σωστή οδηγία αυτή. Ακόμα και εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν απλά μια ιστορία την οποία και αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν την έχω συνειδητοποιήσει. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή, και εδώ θα βρεθεί κάποια λύση, φαίνεται ότι επειδή έχουμε περισσότερες περιπτώσεις, έχουμε σχεδόν 6.000 περιπτώσεις χτες σε όλη τη Βρετανία. Στη Σκωτία είναι λιγότερες περιπτώσεις, είναι κάπου 600 αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Με λιγότερα κρούσματα στην περιοχή που βρίσκομαι είμαστε κάπου στα 20 κρούσματα. Ναι. Στο νοσοκομείο το οποίο είναι δίπλα από εδώ που μένω. Όμως τα περισσότερα κρούσματα στη Σκωτία είναι περισσότερο στη Γλασκόβη παρά στο Αμπερντίν ή στο Εδιμβούργο. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή κάποιος στην καθημερινότητά του είναι εφόσον πηγαίνει με τα μέσα μεταφοράς έξω. Ναι. Αν πηγαίνει απλά στα σούπερ μάρκετ, συνοστίζεται, επειδή γίνεται αυτό κατά κάποιο τρόπο. Εδώ, όπως γνωρίζεις, το κλίμα είναι πιο κρύο, δηλαδή ακόμα και το καλοκαίρι, ειδικά τη Βόρεια Ανατολική Σκωτία, και το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες είναι μικρές, ενώ φτάνουν ως και 15 βαθμούς. Πολύ χαμηλές, ναι. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι θα εξαλειφθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Και μακάρι στην Ελλάδα να ακολουθηθούν όλα τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν. Είναι μια ταλαιπωρία. Έρχεται Πάσχα δυστυχώς και είναι πολλά τα άτομα που θα υποφέρουν.
έρχεται άμεσα το Πάσχα των Καθολικών που δυστυχώς εκεί υποφέρουν και ελπίζω κάποια στιγμή να φύγουμε από αυτόν εφιάλτη. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Μετέφερες το κλίμα από τον τόπο που ζεις. Να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης, να μπορέσεις κάποια στιγμή να έρθεις κι εσύ πίσω στην Ελλάδα, να δεις τους δικούς σου και όλα να είναι διαφορετικά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Σίγουρα είναι να βάλεις τον εαυτό σε κίνδυνο να ταξιδέψεις αυτή τη στιγμή. Αυτό ισχύει και για όποιους φίλους είναι στην Αθήνα. Να αποφύγουν τα ταξίδια, τα άσκοπα ταξίδια. Να αποφύγουν τα άσκοπα ταξίδια στις παραλίες, στη θάλασσα, εφόσον είναι άρρωστοι, οτιδήποτε. Και ναι, μακάρι να τους ξεπεράσουμε όλοι. Υπάρχουν απαγορεύσεις, γι' αυτά ελπίζω να τις στηρίξουν όλοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Έγινε. Γεια.